Σήμερα εδώ βρεθήκαμε για να συζητήσουμε πώς θα οργανώσουμε την πάλη μας ενάντια στις επιπτώσεις της ακρίβειας που μας κάνει φτωχότερους με την περικοπή συντάξεων και μισθών. Αυτό όμως πώς θα το πετύχουμε? Μόνο με το συντονισμό της εργατικής τάξης, γιατί σε αυτήν ανήκουμε. Μέσα από τα σωματεία μας και τους συλλόγους μας, και το μόνο όπλο που έχουμε, την απεργία που έχουμε μπροστά μας στις 6 του Απρίλη, η οποία θα γίνει στο Σύνταγμα στις 11 η ώρα το πρωί. Τώρα, στο δικό μας το χώρο, το χώρο των ΑΜΕΑ, αρκετά είναι γνωστά γιατί τα ζούμε, όπως περικοπές στις θεραπείες, μείωση του ποσοστού αναπηρίας στα ΚΕΠΑ, εκεί κι αν γίνεται η σφαγή, και άλλες παροχές. Εγώ σήμερα θα αναφερθώ σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, με άγγιξε πάρα πολύ. Βρέθηκα στις αρχές του Φλεβάρι σε νοσοκομείο, σε μονάδα COVID, απλή, όχι εντατική. Μέσα στο θάλαμο αυτό είχε ανθρώπους ανήμπορους, γύρω στα 90, λέω αυτή την ηλικία, γιατί μάλλον εκεί έχουμε πολλούς θανάτους. Έτσι, πιστεύω, δεν ξέρω. Δεν μας δίνουν στοιχεία ή εμείς δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν εκεί με έναν ορό στο χέρι και με παροχή οξυγόνου. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ελλιπής περίθαλψη. Εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά από ό,τι έβλεπα μέσα στις 15 μέρες που ήμουνα εκεί. Τις δύο πρώτες μέρες ήρθε νευρολόγος να μας δει. Σας μιλάω ειλικρινά, εγώ εκεί φοβήθηκα, λέω ότι μάλλον θα πάω στο σπίτι μου σε μαύρη σακούλα. Είμαι καρκινοπαθής και καρδιοπαθής. Τις υπόλοιπες μέρες μας έβλεπε παθολόγος. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καμία επαφή με τους δικούς τους, γιατί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το κινητό τηλέφωνο. Εμείς είχαμε μια επαφή με τον έξω κόσμο. Και δεν ήταν σε θέση να ενημερώσουν δηλαδή τους δικούς τους, και ίσως να μην έμαθαν ποτέ οι δικοί τους τι πέρασαν εκεί. Οι δικοί τους μπορούσαν 3 με 4 το μεσημέρι να παίρνουν τηλέφωνο σε ένα σταθερό στο νοσοκομείο, να τους λένε πώς πάει η πορεία τους. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι είναι πολυτέλεια να έχουν ζεστό φαγητό. Τώρα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πρέπει αυτά να τα μάθουμε, τι γίνεται εκεί μέσα. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα μεταφέρουν έξω, δεν είναι σε θέση, πιστεύω ότι πρέπει εμείς όλοι να τα μάθουμε και να ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ζητούσαν πολλά, ένα ζεστό φαγητό, να μην είναι μία και δύο ώρες μέσα στις ακαθαρισίες, γιατί τα λέω όλα αυτά. Δεν υπήρχε προσωπικό. Δεν υπήρχε. Έμπαιναν για νοσηλεία το πρωί γύρω στις 9.30 και μετά τους βλέπαμε το απόγευμα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια, έτσι πιστεύω. Είναι οι γονείς μας, είναι κάποιοι συγγενείς μας, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι δούλεψαν και έχουν συμβάλει να στήσουν όλο αυτό το ασφαλιστικό. Να πάρουμε σύνταξη, όταν αρρωσταίνουμε να πηγαίνουμε στα νοσοκομεία και όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά το προσωπικό, το οποίο βλέπαμε πολύ λίγες ώρες και ερχόντουσαν για νοσηλεία, αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέσα στο πλαστικό. Εμείς βλέπαμε 2 μάτια. Δεν καταλαβαίναμε αν ερχόντουσαν την άλλη μέρα οι ίδιοι άνθρωποι ή ήταν άλλοι. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν για 6 μήνες, για 8, για 1 χρόνο, για 2 χρόνια, και όταν τελειώσει, λέει, η πανδημία, θα τους διώξουν, θα πάνε σπίτι τους. Και άκουγες, γιατί όλη η συνεννόηση γινόταν από ένα μικρόφωνο, που ήταν, δεν ξέρω που ήταν αυτό το μικρόφωνο, εκεί με την προϊσταμένη και όλα αυτά, και τους φώναζαν, ενώ έκαναν νοσηλεία, έπαιρναν οξυγόνο και θερμοκρασίες, τους φώναζαν να πάνε σε άλλο θάλαμο. Και έλεγαν, μα 2 χέρια και 2 πόδια έχω. Έλεγαν οι εργαζόμενοι. Και τους χρωστάνε ρεπό. Αυτά είναι γνωστά, αλλά
άλλο να τα ζούμε. Εγώ τα έζησα εκεί και αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα για τους ανθρώπους, τους ανήμπορους. Αυτά έχω να πω. Αυτά έχω να πω και δεν φτάνει μόνο η περιγραφή να περιγράφουμε όλα αυτά όσα ζούμε, αλλά να συμμετέχουμε στο αγωνιστικό κίνημα των αναπήρων. Ευχαριστώ πολύ.